Το θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε σήμερα το έργο «Βάρκα δίχως ψαρά» του Αλεσάντρο Κασόνα. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Κώστας Τίμβιος, πρώτη φωνή. Τάκης Δρούκας, δευτέρα φωνή. Νίκος Τζόγιας, Ριχάρδος. Θεανό Ιωαννίδου, Ριέτα. Νόντας Καστανάς, Χουάν. Δημήτρης Καλυβοκάς, πρώτος σύμβουλος. Λουκιανός Ροζάν, δεύτερος σύμβουλος. Γιώργος Μοσχίδης, διευθυντής τραπέζης. Βασίλης Κανάκης, ένας κύριος. Ρίτα Μουσούρη, γιαγιά. Ειρήνη Κουμαριανού, Φρίντα. Δήμος Ταρένιος, Μάρκος. Μέρη Λαλοπούλου, Στέλλα. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου «Βάρκα δίχως ψαρά» είναι της Ιουλίας Ιατρίδη. Η μουσική επιμέλεια της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου. Αγαπητοί ακροατέ, πριν αρχίσει το έργο, ο συγγραφεύς θα επιθυμούσε να έχετε υπόψη σας τα λίγα λόγια που θα ακολουθήσουν και να σκεφτείτε πάνω σε αυτά. Σε μια απόμακρη γωνιά της Κίνας ζει ένας θεόπλουτος μανδαρίνος που ποτέ μας δεν είδαμε, ούτε ακούσαμε να γίνεται λόγος για αυτόν. Αν μπορούσαμε να κληρονομήσουμε την περιουσία του και να τον κάνουμε να πεθάνει με ένα κουμπί που θα πατούσαμε χωρίς ποτέ κανείς να το μάθαινε, αλλά ποιος από εμάς θα πατούσε το κουμπί αυτό? Ο συγγραφεύς δίνει ωστόσο για την απόκριση που είναι αυτή. Έπειτα με έπιασε μια προσμέτρητη πικρία. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ο Μανταρίνος θα είχε οικογένεια, παιδιά, χωρίς περιουσία πια. Χωρίς την περιουσία που εγώ θα σπαταλούσα στην πολυτέλεια, και η οικογένεια θα έπεφτε στην πιο άθλια στέρηση. Μέρες ολόκληρες δίχως ρύζι, τα κορμιά να τρέμουν χωρίς ρούχα, και οι άνθρωποι αδιάφοροι να μην τους συντρέχουν στο παραμικρό. Υπεραστικό. Ναι, λέγεται. Και εδώ τα ίδια. Τέσσερις μονάδες σε μισή ώρα. Σας επαναλαμβάνω, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Όχι, αυτό ποτέ. Ποτέ. Οι διαταγές μου είναι αμετάκλητες. Για όλες τις αγορές. Ό,τι και να γίνει. Καταλάβατε? Όχι. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Εξακολουθούν τα δυσάρεστα νέα. Έτσι φαίνεται. Είναι σοβαρή η κατάσταση. Έχω δει και χειρότερα. Και πάντα τελικά τα κατάφερα. Όταν φαίνεται από που χτυπούν, δεν είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς το χτύπημα. Αν σε περιορίσουν μόνο, να το αποφύγεις, Ριχάρδο. Αλλά σε ξέρω, δεν είσαι άνθρωπος να φυλαχτείς από το χτύπημα χωρίς να θελήσεις να το αποδώσεις. Τσιγάρο. Ευχαριστώ. Πάντα έτσι έκανα. Αυτή ήταν η τακτική μου. Δεν θα δηλιάσω τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι ζήτημα θάρρους. Εδώ μιλούν οι αριθμοί.
Στα πόσα έφτασαν σήμερα οι μετοχές της Καναδικής? 14. Όσα ακριβώς έπεσαν οι δικές μας. Ως πότε θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την πτώση τους? Δεν με ενδιαφέρει που θα φτάσουν, αφού πρόκειται για πτώση που την προκαλέσαμε σκοπίμως. Το παιχνίδι είναι ολοφάνερο. Ή η Καναδική, ή εγώ. Θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Εκείνοι έχουν την ευχέρεια να χάνουν όσο θέλουν, αν είναι αποφασισμένοι να σε καταστρέψουν. Εξαλλού, δεν πρόκειται για επιχείρηση που απλώς υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, αλλά για άνθρωπο που σε μισεί. Πρόκειται για το Χωσέ Μέντελ, και το ξέρεις. Ο Χωσέ Μέντελ, ο μαθητής μου. Τις πρώτες δουλειές που έκανε στη ζωή του από μένα τις έμαθε. Ήρθε η ώρα να τον κάνω τουλάχιστον να σεβαστεί το δάσκαλο του. Ναι, αλλά τη στιγμή αυτή εκείνος είναι που διευθύνει όλη τη βιομηχανία και τις τράπεζες. Ξέρει να χαμογελάει στα σαλόνια και οι γυναίκες τον θαυμάζουν. Όσο γι' αυτό, δεν είναι ανάγκη να μου το πεις, το βλέπω. Να λείπουν οι ειρωνίες, Ριχάρδο. Το παιχνίδι σου είναι επικίνδυνο. Πολύ κόσμο θα τραβήξεις μαζί σου στην καταστροφή. Δεν έχω καιρό να χάνω για να συλλογίζω με τους άλλους. Φοβάσαι, Ριέτα. Για σένα. Ναι, γιατί είσαι αψίκορος. Είσαι άξιος να παίξεις τη ζωή σου σε ένα χαρτί. Εκείνος έχει ένα βλέμμα παγερό. Βαδίζει με περίσκεψη και φτάνει πάντα εκεί που θέλει. Δεν σε φανταζόμουν τόσο απεσιόδοξη. Με άλλα λόγια, τι με συμβουλεύεις, να παραδοθώ? Να συνθηκολογήσεις. Με το Μέντελ, ποτέ. Αυτός θέλησε να φτάσουμε εδώ. Εγώ δεν υποχωρώ. Μα, ναι, ας τα αφήσουμε αυτά, σε παρακαλώ. Δεν είναι κουβέντες αυτές για κόμψες, κυρίες. Γιατί δεν μου τηλεφώνησες χτες βράδυ? Μετά από μια μέρα τόσο ταραγμένη, φαντάστηκα πως θα ήθελες να ησυχάσεις. Έφαγα στο Κλάριτζ με κάτι φίλες. Και δεν είχε τηλέφωνο στο Κλάριτζ? Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Περίεργο. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να υποφέρω το Κλάριτζ. Εκεί μαζεύεται και η παρέα του Μέντελ. Τι εννοείς? Ακουερίετα, καλύτερα να μιλήσουμε καθαρά. Ως χτες δεν τον είχες δει αυτόν τον άνθρωπο. Πώς ξέρεις ότι ο Μέντελ έχει βλέμμα παγερό? Ριχάρδο, έχει γούστο να μου κάνει σκηνή ζηλοτυπίας. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Επιτρέπετε, κύριε. Ναι, Χουάν. Μπα, ποιος σου ζήτησε να ετοιμάσεις κοκτέιλ? Επειδή ο κύριος έχει τρεις νύχτες να κοιμηθεί, πήρα το θάρρος. Δοκιμάστε το. Σε ευχαριστώ, Χουάν. Σε ευχαριστώ. Ας το δοκιμάσουμε, λοιπόν. Ο διευθυντής της τραπέζης και οι κύριοι σύμβουλοι περιμένουν. Τι μου τρέχουν? Είναι κατάχλωμοι, κύριε. Ο κύριος διευθυντής άναψε τρία τσιγάρα συνέχεια, χωρίς να καπνίσει κανένα εντελώς. Πες τους να περάσουν. Μάλιστα, κύριε. Καλύτερα να φύγεις, Ριέτα, αν δεν θέλεις να βρεθείς σε αυτή τη θυελώδη συζήτηση. Άκουσε με ψυχραιμία τι θα σου πούν. Σε τέτοιες στιγμές η κάθε συμβουλή μπορεί να είναι χρήσιμη. Μα, γιατί με κοιτάζεις έτσι? Δεν ξέρω. Μου φαίνεσαι αλλιώτικη, ίσως υπερβολικά λογική. Τέλος πάντων, αγαπητή μου, μπορεί να είναι και γεράματα όλη ετούτη η ακεφιά μου. Λογικέψου, Ριχάρδο. Λογικέψου. Παράξενη ήταν σήμερα η Ριέτα. Κάτι δεν μ' αρέσει στη σημερινή στάση της. Κάτι. Μάλιστα, μάλιστα. Περάστε, κύριε. Περάστε. Επικίνδυνη κατάσταση. Καταλαβαίνω τι μπορεί να... Έχουμε τίποτα νεότερο? Πολλά, κύριε Χορτάν, πολλά για τόσο λίγο διάστημα. Είδατε την πτώση των μετοχών. Χτες κλείσαμε στα 180 και σήμερα ανοίξαμε στα 165. Και από εκείνη την ώρα, σε αυτή τη στιγμή... Κατεβήκαμε 14 ολόκληρες μονάδες, κύριε Σύμβουλε. Συγγνώμη. 18 και πριν κλείσουν θα φτάσουν 20, μπορεί και 30. Μάλιστα, και 30. Την ώρα που έφευγα από το χρηματιστήριο έριχναν στην αγορά 3.000 μετοχές ακόμα. Είδα την ταραχή και την ευρικότητα των μετόχων, την κατρακύλα των αριθμών στους πίνακες. Μπορώ ωστόσο να τους εγγυηθώ ότι είναι άδικος ο πανικός τους. Κι όμως οι άνθρωποι φοβούνται. Άδικος. Τρέχουν και στριμώχνονται για να ξεφορτωθούν το ταχύτερο τις αξίες που ξεπέφτουν. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει κανείς από τον πανικό. Δεν μπορεί να. Και ποιος μπορεί να έχει όφελος από όλα τούτα? Φυσικά ο Μέντελ. Γι' αυτό και πληρώνει. Ακριβώς για να το δημιουργήσει. Όταν οι μετοχές μας εκμηδενιστούν, αυτός θα έρθει με την ησυχία του να τις μαζέψει και να μας πάρει την επιχείρηση.
Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος για να μην βλέπει το παιχνίδι του. Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε σε αυτό παρά απλό σπεκουλάρισμα? Ένιασας. Και έχω αρκετή πείρα για να ξέρω το κόλπο. Α, κύριε Χορτάν, δηλαδή... Πρέπει, κύριε Χορτάν, να αντιδράσουμε, να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Κυρίως! Τι έχετε να μου προτείνετε, να παραδοθούμε στο Μέντελ? Σήμερα ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να συνθηκολογήσουμε. Αύριο θα είναι πολύ αργά. Αυτό δεν γίνεται. Όσο εγώ διευθύνω την επιχείρησή μας, η μόνη διαταγή που μπορώ να δώσω είναι να μην υποχωρήσουμε. Έπειτα θα χτυπήσουμε. Θα χτυπήσουμε. Με τι κεφάλαια θα χτυπήσετε, κύριε Χορντάν? Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζά μου δεν μπορεί να διακινδυνεύσει νέες πιστώσεις. Ώστε κι εσείς χάσατε την εμπιστοσύνη σας σε μένα. Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη όταν το σύνθημα του πανικού στο χρηματιστήριο βγήκε από τούτο το γραφείο? Αυτές οι 3.000 μετοχές που έμπεσαν στην αγορά σήμερα κιόλας το πρωί, ξέρετε τι νος ήταν? Τι νος? Ήταν της Δεσποινίδος Σεριέτας, της φίλης σας. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως, εχθές το βράδυ έτρωγε στο Κλάριτς με τον Μέντελ. Ψέματα! Ποιος την είδε? Εγώ, κύριε Διευθυντά. Κι εγώ. Δηλαδή, είσαστε κι εσείς εκεί. Μάλιστα, τώρα βλέπω καθαρά το κόλπο. Το καράβι βυθίζεται και οι ποντικοί βιάζονται να το εγκαταλείψουν πρώτοι. Ένιασας, θα το σώσω και πάλι. Θα αγωνιστώ με δικά μου κεφάλαια, ως την τελευταία μου δεκάρα. Εμπρός. Πόσο? Μάλιστα. Κύριε Χορντάν, η κατρακύλα είναι κατακόρυφη. Τίποτα πια δεν μας σώζει. Οι μέτοχοι ζητούν την παραίτησή σας. Αρκεί! Τι περιμένετε λοιπόν? Φύγετε από εδώ! Πηγαίνετε να ρίξετε το φόβο σας στα πόδια του Μέντελ. Όσο για μένα, έναν αγώνα ξέρω. Ή του ύψους ή του βάθους. Ή όλα ή τίποτα. Αυτός είναι ο τελευταίος μου λόγος. Πολύ καλά. Θα πούμε κι εμείς το δικό μας. Ελάτε, κύριοι. Πηγαίνουμε. Να πηγαίνουμε τα δύο. Δειλή. Θρασίμια. Ώστε και η Εριέτα και εκείνη. Ας πιω κάτι. Στέγνωσε ο λαιμός μου. Δεν είναι κι άσχημο το κοκτέιλ του Χουάν. Σκέφτεσαι πια, Ριχάρδο Χορντάν. Η αγαπημένη σου σε πρόδωσε. Η φίλη σου επίσης. Βρίσκεσαι στο χείλος της καταστροφής. Εκεί που έφτασες, μόνον εγώ μπορώ να σε σώσω. Ποιος είστε, κύριε? Από πού μπήκατε, δεν σας άκουσα. Αυτό δεν ενδιαφέρει αν μ' άκουσες ή όχι. Είμαι παλιός σου φίλος. Σαν ήσουν παιδί πίστευε στην ύπαρξή μου. Με έβλεπες στον ύπνο σου τις νύχτες. Δεν με θυμάσαι? Το πρόσωπο αυτό με την αγγελωτή μύτη, το σουβλερό γέννη, τα νασικωτά φρύδια. Μα πού το έχω δει? Σε ένα βιβλίο με ζωγραφιές που είχε η μητέρα σου. Εκεί έγραφε για τον ουρανό και τον παράδεισο. Έγραφε και για την κόλαση. Έλεγε για το καλό και το κακό. 8η σελίδα αριστερά. Ένα πρόσωπο μέσα σε μαύρο σύννεφο, με κόκκινη μπέρτα και ένα φτερό. Εκείνο ήταν το ένδυμα της παλιάς εποχής. Η αμφίεση άλλαξε. Γι' αυτό με βλέπεις με τα σημερινά ρούχα, με τον απαραίτητο χαρτοφύλακα. Έπρεπε κι εγώ να προσαρμοστώ στην εποχή. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Κι όμως,
Κι όμως... Σας παρακαλώ, κύριε, ας μιλήσουμε σοβαρά. Δεν έχετε βέβαια την απέτηση να με κάνετε να πιστέψω ότι μιλάω με... Ναι, με... ελάτε. Πέστε το χωρίς φόβο. Με το πνεύμα του κακού προσωπικός. Θεέ, ελάτε. Πέστε τα όλα τα ονόματά μου. Και έχω κάμποσα. Χρησιμεύουν για επιφωνήματα. Άγνωστε, κύριε. Δεν ξέρω από ποιο ψυχιατρίο δραπετεύσατε, ούτε ποιος είναι ο σκοπός σας. Σας ειδοποιώ όμως ότι διαλέξατε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ακατάλληλη. Γιατί? Δεν ήσουν απελπισμένος όταν ήρθα? Όσο γι' αυτό, μπορώ να πάρω και όρκο. Τότε λοιπόν, εγώ πάντα διαλέγω για τους ανθρώπους αυτές τις άσχημες στιγμές που συνήθως εσείς τις αφιερώνετε στις γυναίκες, δηλαδή σε άλλους πειρασμούς. Μα αντιλαμβάνεστε το απαραδεκτό της καταστάσεως. Δεν είναι δυνατό να βρίσκεστε εδώ μπροστά μου, ακόμα και αν το πιστεύετε. Ο δαίμονας δεν είναι πρόσωπο με σάρκα και οστά. Είναι αφηρημένη έννοια. Κι όμως, να που με έχεις εδώ. Καμιά φορά κι εμείς οι αφηρημένες έννοιες έχουμε την ανάγκη να βγούμε, να ξεμουδιάσουμε. Μα δεν γίνεται. Μια τέτοια παρουσία στους καιρούς που ζούμε και με αυτά τα μούτρα. Μούτρα είπατε. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να πω με αυτή την επαρχιώτικη εμφάνιση του μικρόαστου. Να σου πω. Καταρχήν, και σύμφωνα με την ιεραρχία των ψυχών, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί δαίμονες. Ένας αριστοκρατικός για ανώτατα πρόσωπα, άλλος λαοφιλής για τη χρήση των ποιητών και των απλών ανθρώπων. Εγώ, όπως βλέπεις, είμαι το κακό πνεύμα της μεσαίας αστικής τάξης. Μάλιστα. Τώρα εξηγώ τον ντύσιμο. Ως και το χαρτοφύλακα, φυσικά. Η φυσικότητα είναι πάντα χρήσιμη. Ακόμα και για το υπερφυσικό. Α, επιτρέπεις να πιω κι εγώ κάτι? Φτάνουν πια τα αστεία. Ή φεύγετε τώρα αμέσως, ή φωνάζω και σας πετούν έξω. Μάλλον θα χάσεις την ώρα σου. Ωστόσο, δοκίμασε. Α, μου δίνεις λίγη σόδα, σε παρακαλώ. Μα φτάνει πια. Α, φτάνει. Φτάνει. Τώρα θα δεις. Α, άδικα κουράζεσαι. Το κουδούνι δεν θα χτυπήσει. Βλέπεις, ούτε και το τηλέφωνο. Χουάν! Χουάν! Όσο είμαι εγώ εδώ, κανένας δεν πρόκειται να φανεί. Ούτε και να ακούσει τη φωνή σου. Ακόμα και ο χρόνος θα σταματήσει για να αποκοιμηθεί μέσα στα ρολόγια. Έτσι, ώστε είναι αλήθεια. Δεν ονειρεύομαι. Έλα, κάθισε φρόνημα. Κι ας μιλήσουμε σαν καλοί φίλοι. Όσο για φίλοι... Έλα, 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 μπράβο, κάθισε. Αφού δεν γίνεται αλλιώς. Τσιγάρο? Α, όχι, ευχαριστώ. Ο καπνός με βλάπτει. Μπορούμε να μάθουμε γιατί ήρθες? Περνούσα από το χρηματιστήριο, όπου έχω μπόλικους πελάτες. Είδα την περίπτωσή σου και έρχομαι να σου προτείνω μια δουλειά. Μια δουλειά φυσικά πνευματική. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω. Πάντα ρομαντικός εσύ. Πάντα. Αυτή είναι η μοίρα μου. Ενώ εσείς ασχολείστε με το μηχανικό πολιτισμό και την οικονομία, εγώ απασχολούμαι ακόμα αποκλειστικά με την ψυχή. Νομίζεις πως η δική μου αξίζει τον κόπο? Σε αυτή την περίπτωση θέλω να κάνω ένα πείραμα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να καταβάλεις πολύ κόπο για να απολέσεις την ψυχή μου. Η κακομοίρα πρέπει κιόλας να είναι αρκετά χαμένη. Σύμφωνα με το δελτίο που έχω, είναι σχεδόν όριμη για την καταδίκη. Της λείπει ωστόσο ένα τελευταίο πρόξιμο για να πέσει. Πάλι καλά. Το δελτίο σου είναι φορτωμένο με ταπεινές πράξεις, σκάνδαλα, ζημίες. Ούτε ο ανθρώπινος πόνος σε συγκίνησε ποτέ. Ούτε τον όρκο σου κράτησες. Ούτε τη γυναίκα του πλησίον σου σεβάστηκες. Όσο για εκείνο που λέμε τα λότρια αγαθά, καλύτερα θαρώ να μην τα αναφέρουμε. Ε, καλά δεν λέω? Πραγματικά, θα πελαγοδρομούσαμε. Με ένα λόγο, όσα ο νόμος διατάζει
να σέβεσαι, εσύ τα περιφρόνησες. Κι ό,τι σου απαγόρεψε, το έκανες. Ως τώρα, μια μονάχα εντολή σε κράτησε. Ου φωνεύσεις. Κι έρχεσαι, αν τύχει, να μου προτείνεις. Ακριβώς. Είναι το μόνο που λείπει από τον κατάλογο. Έλα, τόλμησέ το. Α? Κι εγώ θα σου ξαναδώσω τη δύναμη και το χρήμα που έχασες. Όχι. Όχι, 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 ευχαριστώ. Μπορεί να έπεσα πολύ χαμηλά, δεν το αρνούμε, αλλά... Και έγκλημα, όχι, όχι, πάει πολύ. Τόσο βέβαιος είσαι πως δεν έχεις κάνει κανένα. Υπάρχουν εγκλήματα δίχως αίμα που δεν αναφέρονται στους νόμους. Δηλαδή? Δηλαδή, όταν ήσουν ένα παιδάκι, γύριζες τις προκυμαίες και μάζευες σάπιες μπανάνες για να χορτάσεις την πείνα σου. 30 χρόνια μετά έδινες διαταγή να ρίξουν στη θάλασσα βαγόνια ολόκληρα μπανάνες για να ανεβάσεις τις τιμές. Πώς θα το έλεγαν αυτό τα πεινασμένα παιδιά που εξακολουθούν να γυρίζουν στις προκυμαίες? Δεν μπορώ να χάνω την ώρα μου με αισθηματολογίες. Η καρδιά είναι πολύ άσχημη υπόθεση. Σύμφωνοι. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αισθηματολογίες και ας πιάσουμε τους αριθμούς που είναι το φόρτε σου. Σύμφωνα με το δελτίο σου, στην επιχείρησή σου δουλεύουν 3.000 άνθρωποι και αναπνέουν τα μολυσμένα αέρια από τα ορυχεία σου και τους καπνούς από τα εργοστάσια σου. Σύμφωνα με τις στατιστικές, όλοι πεθαίνουν 5 χρόνια πριν από το κανονικό. 3.000 άνθρωποι επί 5 μας κάνουν 150 αιώνες ζωής που υπεξαιρέθηκε. Ωραίος αριθμός, ε? Η ιστορία του κόσμου δεν τον φτάνει. Ούτε γι' αυτό δε φταίω εγώ. Δεν ανακάλυψα εγώ το σύστημα. Ζεις άνετα όμως αυτό. Και δίχως να λογαριάσουμε αυτούς που βήχουν από πολλοί νέοι χάρη σε σένα, και τους πρόωρα γερασμένους και τους ακροτηριασμένους. Διαθέτουμε τα καλύτερα νοσοκομεία. Πάντα το ίδιο. Πρώτα φτιάνεται αρρώστους και έπειτα νοσοκομεία. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ας συνεννοηθούμε μια και καλή. Ήρθες να απολέσεις την ψυχή μου ή ήρθες να μου κάνεις μάθημα ηθικής? Ποτέ δεν μπόρεσα να κάνω το ένα χωρίς το άλλο. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και αντί για νυκτερινός κήρυκας, θα έπρεπε σαν δαίμονας που σέβεται τον εαυτό του να καμαρώνεις για το χάλι μου. Και ποιος σου είπε πως δεν καμαρώνω? Απ' τη δική μου άποψη του πνεύματος του κακού, ό,τι έκανες ως τώρα ήτανε τέλειο. Πάλι καλά. Κι όσο για αυτό που με κατηγορείς, δεν είμαι βέβαια μόνο εγώ υπεύθυνος. Είμαστε πολλοί. Σ' αυτό δεν έχεις άδικο. Για να μεταχειριστώ την επαγγελματική σου γλώσσα, θα έλεγα ότι αυτά είναι τα ανώνυμα εγκλήματα περιορισμένης ευθύνης. Σωστά. Σ' αυτό έρχομαι να σου προτείνω κάτι που θα σου ανήκει απόλυτα. Αδικά επιμένεις. Δεν θα σκοτώσω. Δεν θα σκοτώσω. Ησύχασε. Ένας άνθρωπος που ξέρει να εκβιάζει σαν εσένα δεν γυρίζει την πλάτη σε μια δουλειά χωρίς να ακούσει πρώτα τους όρους. Όσο καλή και να είναι, δεν με ενδιαφέρουν. Γιατί μπορεί κανείς να σηκώνει τους ώμους του όταν πρόκειται για τη ζωή των άλλων. Όχι όμως και να σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια. Κι αν τα χέρια δεν χρειαστούν. Τι θέλεις να πεις? Ότι το πραγματικό γεγονός δεν με ενδιαφέρει. Μου αρκεί η πρόθεση. Βάλε εσύ τη θέλησή σου μόνο και τα άλλα τα αναλαμβάνω εγώ. Όχι, όχι, δεν σε εμπιστεύομαι. Μια δουλειά που παρουσιάζεται με τόσες ευκολίες δεν μπορεί παρά να είναι ύποπτη. Ώστε αρχίζει κιόλας να σου φαίνεται εύκολη. Και σε ποιον δεν θα φαινόταν? Αν το θύμα πέσει μακριά χωρίς να το δω, τι με μέλει? Αυτό που περίμενα. Για να υποφέρεις με τον ξένο πόνο χρειάζεται φαντασία που εσύ δεν έχεις. Από αυτήν την πλευρά μπορείς να είσαι ήσυχος. Η δουλειά είναι καθαρή. Χωρίς αίμα. Χωρίς αίμα. Δέχεσαι? Η πρόταση είναι ενδιαφέρουσα.
Όμως ποιος μου εγγυάται για σένα? Ποτέ δεν πρόδωσα τις συμφωνίες μου. Σου υπόσχομαι ότι κανένας δεν θα το μάθει και δεν θα υπάρξει ανθρώπινος νόμος που θα μπορέσει να σε τιμωρήσει. Ακόμα αμφιβάλλεις? Λένε πως οι εγκληματίες ονειρεύονται τα θύματα τους. Ω, εσύ δεν έχεις φόβο, γιατί δεν θα χρειαστεί ούτε να γνωρίσεις το θύμα σου. Μπορείς να διαλέξεις έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, οπουδήποτε στη γη. Όσο πιο μακριά, τόσο το καλύτερο. Να, λόγου χάρη, κοίταξε εδώ. Σ' αυτή την υδρόγειο σφαίρα τη γυρίζω. Πρόσεξες. Με τα δυο μου δάχτυλα κάνω τη γη και παίρνει στροφές. Και τη σταματώ στην τύχη. Εδώ. Στην άλλη άκρη της θάλασσας. Σε ένα ψαροχώρι του βορρά. Έχεις πάει ποτέ σου στο βορρά? Ποτέ. Καλύτερα. Όταν ξέρουμε το τοπίο, είναι σαν να γνωρίζουμε και τον άνθρωπο που το κατοικεί. Και τώρα συγκεντρώσου. Κάνε μια προσπάθεια και ακολούθησέ με. Κοίταξε. Νύχτωσε κιόλα στο χωριό. Να και ο Πέτερ Άντερσον, ένας ψαράς σαν οποιοδήποτε άλλον, παίρνει τον ανήφορο από το μονοπάτι για το σπίτι του. Αντίκριστο πέλαγος. Φυσάει δυνατός αέρας. Τον ακούς? Δεν ξέρω. Σαν κάτι να σφυρίζει στα αυτιά μου. Συγκεντρώσου ακόμα. Συγκεντρώσου ακόμα. Βλέπεις πάντα τον Πέτερ Άντερσον στο μονοπάτι? Είναι χαρούμενος. Τώρα μόλις αγόραζε μια βάρκα, ανεβαίνει τραγουδώντας τον ανήφορο. Ακούς? Ακούω. Ακούω που πλησιάζει. Λες να το φαντάζομαι? Να είναι μόνο φαντασία? Όχι, δεν είναι φαντασία. Γιατί η ψυχή σου βρίσκεται τώρα εκεί. Ο Πέτερ Άντερσον έχει πιει κανά δυο ουίσκι. Πάντα απ' την ακρογιαλιά ανηφορίζει στο ύψωμα. Είναι κακοτοπιά, κατσάβραχα. Το μονοπάτι όσο πάει γίνεται πιο επικίνδυνο. Άσχημο τούτο το ανέβασμα. Και δυναμώνει ο αέρας. Όλο δυναμώνει. Μπορεί ακόμα και άνθρωπο να ρίξει κάτω στον γκρεμό. Και αύριο θα τον βρουν στα βράχια. Και όλοι θα πιστέψουν ότι ο άνεμος τον έριξε. Τι περιμένεις λοιπόν, Ριχάρδο Χορντάν? Συγκεντρώσου. Λίγη προσπάθεια και όλη η περιουσία σου και η δύναμή σου θα πέσουν στα χέρια σου. Κι αν δεν σε φτάνει, μπορώ ακόμα να σου προσφέρω την καταστροφή του Μέντελ. Τι περιμένεις λοιπόν? Έλα. Ναι. Μια προσπάθεια. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Τώρα. Τώρα πρέπει. Εκεί. Στο γύρισμα της ανηφόρας. Κλείσε τα μάτια. Μια στιγμή είναι αυτή. Μια υπογραφή θα αρκέσει. Εδώ στο χαρτί. Έλα. Βγάλε το στυλό σου. Στο τέρμα της ανηφόρας είναι ένα φωτισμένο παράθυρο. Ο Πέτερ σηκώνει το χέρι για να χαιρετήσει. Τώρα. Έτσι. Δυστυχισμένε, Πέτερ Άντερσον. Έγινε. Κιόλας. Κιόλας. Είδες τι απλό? Μια ρηπή σκοτεινού ανέμου πάνω στα βράχια. Κι ένας ψαράς λιγότερο στο χωριό. Πράγματα που γίνονται κάθε μέρα. Εντάξει λοιπόν. Κρατώ το συμβόλαιο με την υπογραφή σου. Κι όσο για τις δουλειές σου, γρήγορα θα έχεις ευχάριστα νέα.
Συγχαρητήρια. Για στάσου. Ποιος ήταν που έβγαλε αυτή την άγρια φωνή? Τώρα πια της ενδιαφέρει. Ο Πέτερ δεν ήταν μόνος, άκουσα καλά. Ήταν φωνή γυναίκας. Καλύτερα μη ρωτάς. Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο καλά για σένα. Μα αυτή η φωνή... Τουλάχιστον να μην την είχα ακούσει αυτή τη φωνή. Έλα τώρα. Το καλό που σου θέλω να μην το ξανασκεφτείς. Και προπάντων, μην ξεχνάς τα ίδια σου τα λόγια. Η καρδιά είναι πολύ άσχημη υπόθεση. Όσο να είναι. Άτυχος ο Πέτερ Άντερσον. Τραγουδούσε σαν ερωτευμένος και έμοιαζε τόσο χαρούμενος. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και ας το είδα με τα μάτια μου. Όχι. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Χουάν! Χουάν! Κύριε! Τρέξε. Πιάσε αυτόν τον άνθρωπο. Πιάσ' τον και φέρ' τον αμέσως εδώ. Ποιον άνθρωπο, κύριε? Δεν μπορεί. Πρέπει να τον συνάντησες τώρα που ερχόσουν. Τώρα μόλις βγήκε από την πόρτα. Αδύνατον. Εγώ καθόμουν στην είσοδο όπως πάντα. Και δεν τον είδες? Έναν κύριο με μαύρο κοστούμι, με χαρτοφύλακα. Όρκο παίρνω, κύριε, πως από εδώ μήτε μπήκε ούτε βγήκε κανείς. Γυρεύεις δηλαδή να με βγάλεις τρελό? Και τον αέρα? Ούτε τον αέρα δεν άκουσες? Τον αέρα, μα δεν φυσάει, κύριε. Φίλο δεν σαλεύει στο περιβόλι. Και το τραγούδι και τη φωνή, μια γυναική άγρια φωνή που έφτασε ήσαμε εδώ. Αν ο κύριος μου επιτρέπει μια συμβουλή, νομίζω πως το καλύτερο θα ήταν να πλάγιαζε. Σας το είπα, κύριε, πως το κοκτέιλ αυτό μπορεί να σας κάνει να ονειρευτείτε ορθώς. Μακάρι να ήταν μόναχα όνειρο. Μα το είδα τόσο καθαρά. Χουάν, για πες μου, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει δαίμονας? Δεν νομίζω ότι ο κύριος έχει το δικαίωμα να μου κάνει τέτοια ερώτηση. Ναι, με συμπαθάς, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Πάντως είναι παράξενο. Πολύ παράξενο. Γιατί είναι παράξενο? Ο κύριος έχει 3 νύχτες άυπνος. Τα νεύρα σας, κύριέ μου, είναι χάλια. Και ήπιατε με τα 2 μάλιστα ποτήρια. Με τα 2? Ποιος το λέει πως ήπια και με τα 2? Η δεσποινίστα είχε αφήσει στο χείλος του ποτηριού κόκκινο σημάδι. Όσο και λίγο να είναι, έχω κι εγώ την πείρα μου. Το κακό είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι ήπια με ένα ποτήρι. Συχάστε, κύριε. Ασφαλώς δεν θυμάστε πόσες φορές ήπιατε με το ένα ποτήρι. Δίκιο έχεις. Όλα έτσι εξηγούνται. Γιατί το άλλο θα ήταν τόσο εξωφρενικό, τόσο αναχρονιστικό. Σε ευχαριστώ, Χουάν. Δεν ξέρεις τι βάρος μου έβγαλες από πάνω μου. Δεν αξίζει τον κόπο, κύριε. Ξέρω απλώς τη δουλειά μου. Επιτρέπετε να πάρω τα ποτήρια? Αυτό το μαύρο γάντι δικό σας είναι? Μαύρο γάντι? Ναι, βέβαια. Το πρόσεξα, φορούσε γάντια και έβγαλε το ένα. Επιτέλους, να και η απόδειξη της πραγματικότητας. Τώρα τι έχεις να μου πεις, Χουάν? Γιατί δεν πιστεύω να ονειρεύεσαι τη μηλιά και να ξυπνάσεις με το μήλο στο στόμα και να το τρως, Όχι, βέβαια. Ιδού λοιπόν το μήλο. Αν αυτό το γάντι που βλέπουμε οι δυο μας είναι αληθινό, πάει να πει ότι και το χέρι είναι αληθινό. Και ο άνθρωπος του χεριού. Σας συμβαίνει τίποτα, κύριε? Όχι, όχι. Τίποτα που να μπορείς εσύ να καταλάβεις. Μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα, κύριε. Ο ίδιος. Ακούω. Κιόλας. Ναι, το περίμενα. Όχι όμως τόσο γρήγορα. Αναβάλλετε όλες τις αγορές μέχρι νεότερας διαταγής. Ευχαριστώ. Ριχάρδο! Ριχάρδο! Τι χαρά που σε βρίσκω μόνο. Ήρθα τρέχοντας. Θέλω να είμαι η πρώτη που σου φέρνω το νέο. Ότι νίκησα. Μα και να μην το ήξερα, θα με έφτανε να σε δω για να το καταλάβω. Στο είπαν? Μου το είπαν. Έγινε πλήρης μεταβολή στο χρηματιστήριο.
Οι αξίες μας ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κατέβαιναν. Έπρεπε να ήσουν εκεί για να δεις. Ήταν καταπληκτικό. Ξαφνικά, σαν ηλεκτρική εκένωση θα έλεγα. Είναι για να πιστεύει κανείς τα θαύματα. Με παραξενεύει αυτή η χαρά σου. Αν εσύ έπαιξες πουλώντας και εγώ αγοράζοντας, αυτό το νέο δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ευχάριστο για σένα. Δεν πιστεύω να μου κρατάς κακία γιατί φοβήθηκα. Με έπεισαν ότι όλα ήταν χαμένα και θέλησα κάτι να σώσω και για τους δυο μας. Πολύ γενναιόδοροι έγινες. Και ποιοι είναι οι δυο που λες? Σορκίζομαι πως για σένα το έκανα. Μόνο για σένα. Σε ευχαριστώ αγαπητή μου. Δεν περίμενα λιγότερα από σένα. Αλλά μην βιάζεσαι τόσο πολύ για τον άλλον. Το καλύτερο θα είναι να περιμένεις να τα τεινάξει για καλά η αρκούδα για να μοιράσετε τη γούνα της. Κάτω στο δρόμο είναι το αμάξι μου. Σου το χαρίζω. Είναι το τελευταίο μου δώρο. Αν κατάλαβα καλά, με διώχνεις. Όχι, όχι. Σ' αφήνω εκεί που σε βρήκα. Στο δρόμο. Τι? Τους χαιρετισμούς μου στο Μέντερ. Καταπληκτικά πάντα. Κύριε Χορτάν. Κύριε Χορτάν. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Ευχάριστα νέα, Υπέροχα, σωθήκαμε. Η άνοδος των αξιών συνεχίζεται ηλικιωδώς. Οι αριθμοί ανεβαίνουν σαν τον πυρετό. Αυτό είναι όλο. Μα αυτό, κύριοι, δεν είναι παρά η πρώτη φάση. Κάτι ακόμα συναρπαστικότερο θα γίνει όπου να είναι. Απίστευτο, απίστευτο. Ιδού, ίσως να είναι αυτό.